Καλησπέριζουμε τον διεθνολόγο με την πρώτη ιδιότητα, τον κύριο Κερίδη και βουλευτής βέβαια, και τον αντιπτέραρχο τον κύριο Ατρίδη. Καλησπέρα και στους δύο, να είμαστε στην παρέα όλοι. Καλησπέρα σας. Είναι Καβαλιώτης. Βέβαια, βέβαια. Τα έχουμε πει άλλες αυτά. Αναλύσαμε και τα γλυκά την προηγούμενη φορά. Κάναμε ανάλυση των προτιμήσεων. Αλλά και ο πτέραρχος, από τη στιγμή που είναι από τη Θράκη, Θράκη ενώνει έτσι, από την Ξυλαγανή. Μπορεί και οι δύο να είστε κάτι και Αθηνών, όμως ξέρω ότι νοσταλγείτε εδώ την Βόρεια Ελλάδα. Κύριε Κερίδη, ήθελα ένα σχόλιο στα όσα είπε ο πρέσβης του Ισραήλ, ο οποίος να πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος βαθύτατος γνώστης των ελληνικών πραγμάτων, της ιστορίας, και αν διαβάσουμε τα άρθρα του και όλη του την δραστηριοποίηση την οποία επιδεικνύει, ένας φιλέγγυνας, έτσι. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι σας είπε, γιατί δεν το παρακολούθησα δυστυχώς, παρόλο που προσπάθησα. Ο Γιώση Αμράνη πράγματι είναι ένας εξαιρετικός διπλωμάτης που τιμά τη διπλωματική υπηρεσία του Ισραήλ. Ξέρετε, εγώ είμαι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας Ελλάδος-Ισραήλ στην Ελληνική Βουλή και με αυτή την ιδιότητα έχω μια πολύ συχνή τακτική επαφή με τον πρέσβη, ο οποίος εδώ και 1,5 χρόνο έχει βοηθήσει έτι περαιτέρω στην αναβάθμιση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδος-Ισραήλ. Είναι ένας άνθρωπος πνευματώδης εκτός των άλλων που, πώς να το πούμε, speaks his mind, λέει την άποψή του, χωρίς πολλές διπλωματικές έτσι, φιωριτούρες πολύ συχνά, και αυτό είναι κάπως ασυνήθιστο, αλλά και πολύ έτσι, φρέσκο και αναζωογονητικό. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε με το Ισραήλ. Έχουμε πλησιάσει κοντά το τελευταίο διάστημα. Μας ενώνουν πολλά ιστορικά από το μακρινό παρελθόν, την αρχαιότητα. Πνευματικά, αξιακά, δύο δημοκρατίες σε μια πολύ δύσκολη περιοχή. Έχουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα να διδαχθούμε πολλά από τη μεγάλη τεχνολογική και οικονομική επιτυχία του Ισραήλ, ιδίως μετά τη δεκαετία του 80-90, από το 90 και μετά. Και βεβαίως προσβλέπουμε στη στρατιωτική, γεωστρατηγική, πολιτική, διπλωματική σχέση. Το Ισραήλ φέτος θα έχει την τιμητική του και στον ελληνικό τουρισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξέρετε, έχει μιλήσει εκτενώς με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου για έναν διάδρομο ασφαλείας ώστε να μπορέσουν να έρθουν στην Ελλάδα με άνεση οι πολλοί Ισραηλινοί τουρίστες που έχουν εμβολιαστεί, όπως ξέρετε, σε πολύ μεγάλο βαθμό στη χώρα μας αυτό το καλοκαίρι. Και άρα είναι μια σχέση η οποία έχει πολλά, έχει τον πολιτισμό, το ελληνικό τραγούδι είναι πάρα πολύ δημοφιλές στο Ισραήλ, έχει την κοινή ιστορία, έχει βεβαίως την οικονομία, σε όλους τους τομείς, την τεχνολογία, στον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό και βεβαίως τα γεωστρατηγικά. Βέβαια, να πούμε ότι θα πρέπει να γίνει πρωθυπουργός, διότι το τέλος Μαρτίου έχει μια πολύ δύσκολη εκλογική αναμέτρηση. Οι δημοσκοπήσεις στην παρούσα χρονική στιγμή, σήμερα που μιλάμε, δεν του δίνουν την δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας. Όμως στην πολιτική 30 μέρες είναι 30 αιώνες. Είστε καλά ενημερωμένος. Ο Νετανιάχου είναι ένας χαλκέντερος πολιτικός, ο οποίος κυβερνά αδιάλειπτα τα τελευταία 11 χρόνια το Ισραήλ και μια θητεία είχε κάνει στα τέλη της δεκαετίας του 90. Είναι ο μακροβιότερος Ισραηλινός πρωθυπουργός σε μια χώρα που έχει απλή αναλογική και ένα κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα με πάνω από 20 κόμματα στην Ισραηλινή Βουλή, στην Κνεσέτ. Και άρα δύσκολο πάντοτε να φτιάχνει κυβέρνηση. Είναι η τέταρτη εκλογή μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια. Έχει βέβαια το αβαντάζ, εκτός των άλλων, της μεγάλης επιτυχίας του εμβολιασμού. Μάλιστα. Και τα δικαστήρια βέβαια τα οποία τον φέρουν σε μια δινή θέση. Και για να μιλήσω στην ορολογία του πτεράρχου, λένε για τον Μπιμπί ότι είναι σαν τα απάτσι, λέει, δεν πέφτει, λέει. Είναι χαλκέντερος και πολύ δύσκολα θα χάσει, λέει, και αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Αλλά παραλαμβάνω, στην πολιτική 30 μέρες είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος χρόνος και δεν θα ήθελα να κάνουμε την παραμικρή εμείς πρόβλεψη. Κυρία Τρίδη, είναι πάνω σημαντικό, ρωτάω σας τώρα, ως αξιωματικός που είστε, οι σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ. Και όπως είπε ο κύριος Κερίδης, έχει να γίνει πολλή δουλειά ακόμη και προφανώς υπονοούσε ότι χάθηκαν πάρα πολλά χρόνια στις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών και κάπου άργησε να έρθει αυτή η πραγματική σύσφιξη
σε γεωπολιτικό, σε επίπεδο κρατών και βέβαια σε στρατιωτικό. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το Ισραήλ είναι ένας ισχυρός παίκτης. Ένας παίκτης ο οποίος επηρεάζει άμεσα και τις αποφάσεις της Αμερικής. Επομένως, η σύσφυξη των σχέσεών μας ή η συμμαχία που δημιουργούμε σαφώς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και οι τριμερείς Ελλάς, Κύπρου, Ισραήλ, όπως και της Αιγύπτου, είναι καλές οι τριμερείς αυτές συμφωνίες ή συμμαχίες, αλλά δεν πρέπει να μείνουν όμως μόνο εκεί. Θα πρέπει, αν μπορούμε, και αυτό θα είναι το θεμητό, να τις αναβαθμίσουμε σε στρατιωτικές συνεργασίες και ή δυνατόν με ρήτρα αμυντικής συνδρομής για να έχουν αποτέλεσμα. Διότι το να έχω μία καλή σχέση ή μία συνεργασία σε αμυντικό επίπεδο με το Ισραήλ και μόνον εκεί, δεν νομίζω ότι αυτή η συμμαχία θα αποτρέψει την επιθετικότητα της Τουρκίας. Καλές είναι οι συμμαχίες όλες, ναι, αλλά δεν αποτρέπουν την επιθετικότητα ή την προκλητικότητα της Τουρκίας. Πρέπει να τις αναβαθμίσουμε και να τις αναβαθμίσουμε σε στρατιωτικές συνεργασίες με ρήτρα αμυντικής συνδρομής όπως αυτή την οποία ακυρώσαμε τη Γαλλία. Μόνο έτσι θα έχουν αποτέλεσμα. Σαφώς και η συνεργασία που υπογράψαμε για το αεροπορικό κέντρο εκπαίδευση στην Καλαμάτση είναι πολύ καλό και για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και οποιαδήποτε άλλη αμυντική συνδρομή, βεβαίως με μεταφορά τεχνογνωσίας και στη δική μας αμυντική βιομηχανία. Εκεί πρέπει να προσβλέπουμε για να έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμούμε. Άλλωστε, να μην λησμονούμε ότι στην Έλβο το αφεντικό πλέον είναι το Ισραήλ, έτσι. Βεβαίως. Βεβαίως. Δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό. Ήταν μια σημαντική επένδυση η οποία έκαναν. Και αυτή με το αεροπορικό κέντρο είναι μια πολύ καλή συμφωνία, όπως και με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία βέβαια θα πρέπει όχι μόνο να σταθούμε στα απλά μόνο για συλλογή πληροφοριών, αλλά να πάρουμε και τα μη επανδρομένα, τα δυνάμενα να φέρουν βλήματα ή ακόμη ηλεκτρονικά συστήματα, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα τουρκικά UAVs. Που είναι ένα θέμα και αυτό το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει και από ό,τι ξέρω ήδη υπάρχουν συζητήσεις στο Πεντάγωνο το δικό μας. Πάνως, βλέπω ότι την επόμενη δεκαετία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, είναι λίγο στρατιωτική ερώτηση βέβαια που κάνω, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο τα μη επανδρομένα, κατά πόσο στις πολεμικές αναμετρήσεις θα παίζουν σημαντικό ρόλο. Θα παίξουν το α, είναι το α και το ω. Άλλωστε, η Τουρκία είναι πολύ μπροστά στον τομέα αυτό, έχει πολλά μη επανδρομένα αεροσκάφη, πλησιάζει τα 1000 και το πιο επικίνδυνο ήταν και είναι τα μη επανδρομένα, τα Bayraktar, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να φέρουν βλήματα αλλά και βόμβες. Και αυτά τα είδαμε να παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του πολέμου, τόσο στη Λιβύη όσο και στο Ναγκόρνο Καραμπάχ τελευταία. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα και εκεί θα πρέπει να σταθούμε. Άλλωστε, εμείς ήμασταν οι πρώτοι που κατασκευάσαμε μη επανδρομένα αεροσκάφη, τον Πίγασο, από το 1983. Δυστυχώς όμως μείναμε στάσιμοι. Υπάρχουν εδώ πέρα πολλά προβλήματα, υπάρχουν ευθύνες, γιατί θα έπρεπε να τα μεταξελίξουμε. Έχουμε την αεροπορική βιομηχανία, έχουμε το εξειδικευμένο προσωπικό, τα πανεπιστήμια και θα μπορούσαμε και εμείς να είμαστε στο επίπεδο της Τουρκίας ή ακόμη καλύτεροι. Από εκεί πέρα όμως ποτέ δεν είναι αργά και εκεί θα πρέπει να προσβλέψουμε ούτως ώστε να φτάσουμε και εμείς σε ένα επίπεδο για να μας φοβάται, να το πω έτσι, και η Τουρκία. Κύριε Κερίδη, μια και αναφερθήκαμε στην Τουρκία, ξεκίνησε βέβαια η τουρκική άσκηση, η οποία έχει γεμίσει το Αιγαίο με τα 87, νομίζω αυτή τη στιγμή βρίσκονται σκάφη από ό,τι διάβαζα σε όλες. 40. Μέχρι στιγμή 40. Μέχρι στιγμή είναι 40. Στις λεγόμενες 5 θάλασσες της γαλάζιας πατρίδας. Είδα και ένα βίντεο, το οποίο φαντάζομαι το είδατε όλοι, που έχουν φουντώσει οι φήμες περί της κλονισμένης υγείας του Ταγίπ Ερντογάν. Τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό, το ρωτάω γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, διότι όπως και να το κάνουμε, αυτή τη στιγμή η δομή της Τουρκίας βασίζεται, είναι μια εξουσία, θα έλεγα, σχεδόν είναι αυτοκράτορα στην Τουρκία, ελέγχει τα πάντα, και μια απώλεια της ζωής του ενδεχομένως, αν η υγεία του επιδεινωθεί, αλλάζει άρδινο χάρτη στην Τουρκία.
Καταρχάς, μια σύντομη παρατήρηση για τα μη εμπαντρωμένα. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και ειδικά η χώρα μας πρέπει να επενδύσει. Χώρες με περιορισμένους πόρους, όπως είναι η Ελλάδα, πρέπει ιδιαίτερα να επενδύσει σε φθηνές και έξυπνες λύσεις που είναι τα μη εμπαντρωμένα. Αντιθέτως, δεν έγινε τίποτα το προηγούμενο διάστημα, ιδίως την τελευταία πενταετία, και τώρα τρέχουμε να προλάβουμε. Το Ναγκόρνο Καραμπάχ ήταν ένα ξυπνητήρι για την ελληνική στρατηγική κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει πολύ και μεταξύ μας οι βουλευτές, σας αποκαλύπτω, ιδίως αυτοί που έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα, και είμαστε πολλοί και με μεγάλη ανησυχία, και είναι μια κουβέντα που γίνεται και με το Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να τρέξουμε μπροστά. Δυστυχώς υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα στην ΕΑΒ και ευρύτερα η πολεμική βιομηχανία της χώρας, παρόλο που έχουν ξοδευτεί δισεκατομμύρια από τη μεταπολίτευση και μετά, είναι μια θλιβερή και πονεμένη ιστορία, η οποία χρειάζεται άμεσης εξυγίανσης, διότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό απέναντι στα ντρόνς της Τουρκίας. Θα βοηθήσουν οι εισαγωγές από το Ισραήλ, αλλά βεβαίως χρειάζεται και μια αυτοδύναμη ντόπια παραγωγή. Και είναι πολύ σωστό που το υπογραμμίζεται αυτό. Πάντως έγινε αρκετή κουβέντα για τις σχέσεις των βουλευτών και στην άλλη επιτροπή σε σχέση με το Αζερμπαϊτζάν, όπου κάποιοι μάλιστα βουλευτές Έλληνες παραιτήθηκαν. Δεν ήθελαν να βρίσκονται εκεί. Και να το τονίσω, διότι πριν από καιρό, συζητώντας με έναν παλιό κοινοβουλευτικό άνδρα, μου είχε πει ότι ο Αλίεφ, ο σημερινός αρχηγός κράτους, επένδυσε αρκετά χρόνια νωρίτερα σε αυτές τις δημόσιες σχέσεις, όταν ακόμα ήταν ο πατέρας του και ήταν απλός βουλευτής, και σε αυτές τις επαφές που γινότανε τους έδινε την κάρτα του και προσπαθούσε να κρατήσει επαφή και επικοινωνία, και τους έλεγε θα έρθω στη χώρα να σας βρω. Ως απλός βουλευτής, έτσι, όχι ως αρχηγός κράτους. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο με γύρισε πολλά χρόνια πίσω αυτή η κουβέντα στις σχέσεις του Αζερμπαϊτζάν που προσπάθησε να επενδύσει στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έδινε μόνο την κάρτα του. Συχνά έδειχνε και αυτό που ηρωνικά ονομάζεται διπλωματία του χαβιαριού. Το χαβιάρι θύεται στο Αζερμπαϊτζάν, στην Κασπία θάλασσα. Και με την λέξη χαβιάρι έχει ονομαστεί όλη η προσπάθεια που έχει κάνει το Αζερμπαϊτζάν να δωροδοκίσει και να εξαγοράσει συνειδήσεις. Πάνω, δεν μου είπε κάτι τέτοιο ο βουλευτής, νομίζω ήταν πολύ ξεκάθαρος. Μου μίλησε για την ευγένεια, ήταν πολύ προσεκτικός, πολύ συμμαζεμένος στα όσα μου είπε. Και δεν άφησε υπονοούμενο το παραμικρό γι' αυτό. Βέβαια, τώρα εγώ μιλάω για πριν 25 χρόνια. Έτσι. Ναι, εγώ λέω μια αληθινή ιστορία, διότι έχει κατηγορηθεί και ανατινάχθηκε παραλίγο η κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης πριν μερικά χρόνια, όταν αποκαλύφθηκε το γνωστό σκάνδαλο του τρόπου με τον οποίο το Αζερμπαϊτζάν προσπάθησε να επηρεάσει δυτικούς βουλευτές. Ένας Ιταλός μάλιστα παραιτήθηκε και ούτω καθεξής. Είναι και αυτό μέρος μιας γεωστρατηγικής. Ξέρετε για την ιστορία, κύριε Κερίδη, ο βουλευτής ο οποίος δεν δέχτηκε να προχωρήσει τις περαιτέρω σχέσεις με έναν απλό βουλευτή που δεν ήξερε την εξέλιξη ότι θα γίνει αρχηγός κράτος, ήταν Πόντιος. Είναι μάλλον, γιατί είναι ζωή. Ξέρετε, οι Πόντιοι έχουν κάποια περίεργα αντανακλαστικά. Έσκησα, λέει, την κάρτα του και δεν ήθελα περαιτέρω σχέσεις. Ναι, Πόντιος και εγώ κατά το ίμιση, όπως ξέρετε, αλλά απλώς εγώ το λέω για την ιστορία, το τι έχει γίνει, και επειδή ζω την υπόθεση Αζερβαϊτζάν-Αρμενίας, ιδιαίτερα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου είμαι τακτικό μέλος και γίνεται μια μεγάλη μάχη, η Ελλάδα έχει σταθεί στο πλευρό της Αρμενίας σε αυτή την περίπτωση, και είναι κάτι που οι Αρμένοι πραγματικά το αναγνωρίζουν. Τώρα για τον Ερντογάν. Θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα, να γίνει απολύτως σαφές και κατανοητό, ότι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το δόγμα δηλαδή κατ' ουσίαν της φιλοδοξίας της Τουρκίας να επικυριαρχήσει στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, δεν ήταν στην σύλληψή του ερντογανικό. Προέρχεται από το βαθύ κράτος, τους ακραίους του παλαιού και μαλικού καθεστώτος. Το υιοθέτησε ο Ερντογάν στην πορεία, όχι από την αρχή. Μετά κυρίως στη ρήξη του με τον Γιουλέν και το αποτυχημένο πραξικόπημα το 2016 και τη συμμαχία του με το ΜΕΧΑΠΕ του Μπαχτσελή, τους γκρίζους λύκους. Χαίρει σήμερα δυστυχώς μιας ευρύτερης διακομματικής στήριξης στην Τουρκία. Αυτά που οι Τούρκοι διεκδικούν και προωθούν δεν είναι μόνο του Ερντογάν. Αντιθέτως, στο εσωτερικό υπάρχει μία διελκυστίδα, ένας ανταγωνισμός. Μερικές φορές, κύριε Κερίδη, συγγνώμη που διακόπτω, οι Ρεπουμπλικάνοι με εκπλήσουν με αυτά τα οποία λένε στη Βουλή. Είναι πολύ πιο προωθημένα, πιο επιθετικά να το πω, σε σχέση με την ρητορική του Ερντογάν. Και λέω,
Μα είναι δυνατόν. Κρεσέντο εθνικό. Αναφερόμαστε για να το καταλάβει και ο κόσμος στους κεμαλιστές της αντιπολίτευσης. Ναι, για τον, εννοείται. Για τους Ρεπουμπλικάνους είναι οι κεμαλιστές. Το παραδοσιακό, το παλιό κεμαλικό κόμμα, το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό το κόμμα. Το κοσμικό. Της... Αυτοί που εκφράζουν τροποτινά το κοσμικό κράτος της Τουρκίας. Άρα, μία έξοδος του Ερντογάν, η οποία κάποια στιγμή θα έρθει ουδής αθάνατος. Έτσι δεν είναι. Δεν σημαίνει ότι λύσαμε το πρόβλημα. Γιατί η Τουρκία είναι ένα πρόβλημα διάρκειας, δεν είναι ένα προσωπικό πρόβλημα. Έτσι. Σε κάποια πράγματα ο Ερντογάν μας έχει εξυπηρετήσει, διότι πρώτον έχει κάνει μια σειρά από λάθος επιλογές, έχει συγκεντρώσει... Έκανε την Αγία Σοφιά Τζαμί, μεγαλύτερο δώρο δεν μπορούσε να μας κάνει. Γιατί το ότι πήρε το έστω και έχει δημιουργήσει πολλούς εχθρούς στον αραβικό κόσμο, όλη αυτή η ισλαμιστική διάσταση που έχει δώσει, νεο-ισλαμιστική, έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις αλλού και έχει φέρει κοντά μας καινούριους συμμάχους από τον αραβικό κυρίως κόσμο. Και όλη αυτή η υπερέκταση και το άγαρμο, γιατί ξέρετε, η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έβαλε στο περιθώριο τους παραδοσιακούς του Υπουργείου Εξωτερικών, που είχαν μια εμπειρία, που ξέρανε πώς να μιλήσουν καλύτερα μια διεθνή γλώσσα. Μα γι' αυτό τώρα ξαναγυρίζουν στους λομπίστες, κύριε Κερίδη. Αρχίζουν και πληρώνουν χρήματα στις ΗΠΑ σε γραφεία μεγάλα με τους λομπίστες. Μήπως σε κάνουν μασάζ στο περιβάλλον του Biden, το οποίο πολύ καιρό το έχουμε συζητήσει. Πολύ καιρό μας το λέτε, ότι άλλαξαν τα πράγματα και είναι δεν χρειάζεται κάποιος να είναι διπλωμάτης. Βάζει έναν βουλευτή τώρα του κόμματός του, ιδρυτικό μέλος του κόμματός του, ως πρεσβευτής στις ΗΠΑ. Δηλαδή είναι αστεία πράγματα αυτά. Όχι, ο κ. Κερίδης έχει πολύ καιρό που στις συζητήσεις που κάνουμε, πάρα πολλούς μήνες, που μας είχε πει ότι θα αλλάξει η κατάσταση σε μια αλλαγή φρουρά στο Λευκό Οίκο, όσο και αν κάποιοι αμφισβητούσαν όχι μόνο τα δικά σας συλλογόμενα και πολλών άλλων. Διότι λέγαν δεν θα αλλάξει το παραμικρό. Αλλάζει, κύριε Κερίδη, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι. Έτσι είναι και εμείς το είπαμε από νωρίς. Ο Ερντογάν, κοιτάξτε να δείτε το πώς κομψά, συνηθίζει να γλύφει εκεί που έφτυνε. Στη Γαλλία έστειλε πρέσβη έναν συμμαθητή του Μακρόν στην ΕΝΑ, γαλλομαθή, Τούρκο. Στο Ισραήλ έστειλε κάποιον που μιλάει εβραϊκά και προσπαθεί να χτίσει και εκεί σχέσεις. Και στην Αμερική βεβαίως, κατεξοχήν, θα κάνει ό,τι μπορεί. Αυτό που ο κύριος Αγελαράκης τώρα. Ναι, όμως το πρόβλημα, και με αυτό κλείνω για να μην σας μονοπολίσω, το πρόβλημα της Αμερικής με την Τουρκία δεν είναι ζήτημα δημοσίων σχέσεων και κάποιας παρεξήγησης. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί ένας λομπίστας να λύσει. Είναι ένα πρόβλημα βαθιά στρατηγικό και εξηγούμε. Η Αμερική δεν μπορεί και δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσει την Τουρκία ως ισότιμη, ως μεγάλη δύναμη, ως επικυρίαρχο της Ανατολικής Μεσογείου, όχι μόνο για χάρη της Ελλάδας, αλλά για χάρη του Ισραήλ, των υπόλοιπων συμμάχων της στην περιοχή και κυρίως της ίδιας της Αμερικής, η οποία θεωρεί την Τουρκία σημαντική, τη θεωρεί πολύτιμο σύμμαχο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να της αναγνωρίσει ηγεμονικό περιφερειακό ρόλο. Και εδώ υπάρχει η μεγάλη ρήξη, η οποία καλύπτεται από τα λόγια, η οποία δεν έχει βγει ακόμα προς τα έξω και η οποία στην ουσία θέτει στον Ερντογάν το δίλημα. Αν θα επιμείνει στην ίδια πολιτική, θα έχει κόστος με τους Αμερικάνους ή αν θα αναδιπλωθεί, οπότε θα έχει κόστος προς άλλες κατευθύνσεις, στο εσωτερικό και βεβαίως με τους Ρώσους. Η Αμερική δεν είναι διατεθειμένη στη μεγάλη σύγκρουση που βλέπει μπροστά της με την Κίνα να έχει έναν σύμμαχο ο οποίος είναι και ύξης και αφήξης και μέσα στο ΝΑΤΟ και έξω από το ΝΑΤΟ, που έχει μια συναλλακτική αλακάρτ σχέση με τη Δύση και που ανά πάσα στιγμή υπονομεύει τα συμφέροντα της Δύσης και της Αμερικής, είτε συναλλασσόμενη με το Ιράν, έχουμε τη γνωστή υπόθεση της Χαλκ Μπαν, είτε συναλλασσόμενη με τους Ισλαμιστές τρομοκράτες, η γνωστή ιστορία της στήριξης που έδωσε στο ISIS, είτε συναλλασσόμενη ακόμα χειρότερα με τους Ρώσους, όπου κατηγορείται ευθέως όχι απλώς για τους S-400, αλλά ότι δίνει τα μυστικά του F-35, του πιο πολύτιμου υπερόπλου της Αμερικής για τα επόμενα 40 χρόνια, το νέο μαχητικό πέμπτης γενιάς, το οποίο οι Αμερικάνοι θα ξοδέψουν συνολικά κοντά στο 1 τρισεκατομμύριο για την ανάπτυξή του τα επόμενα χρόνια, τα μυστικά στους Ρώσους και στη Ρωσική αεράμινα, αχρηστεύοντας, αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος για τους Αμερικάνους. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτή την έντονη αντίδραση. Κύριε Ατρίδη,
πριν πείτε σε αυτά, γιατί αφορούν το δικό σας τομέα, ο υπτάμενος που είστε πτέραρχος, αφορούν το δικό σας τομέα τα του F-35 που ανέλησε ο κύριος Κερίδης ως διεθνολόγος. Ήθελα την εμπειρία σας να μας πείτε πόσο διαφορετική ήταν η κατάσταση όταν είχατε να αντιμετωπίσετε τους αξιωματικούς, το λεγόμενο βαθύ κράτος, τους κεμαλικούς που λέγατε, και κατά πόσο κάποιοι από αυτούς προσχώρησαν ή έστω δείξαν ότι προσχώρησαν σε μια άλλη κατάσταση. Διότι να θυμίσω και σε κάποιους ότι πριν τον Ερντογάν, γιατί ήταν Σούντσιλέρ και τα λοιπά, μια σειρά κοσμικών, ήταν και ο Ερμπακάν, ο οποίος Ερμπακάν ήταν ο πατέρας του ιδίου, θα έλεγα, να πω κόμματος τροποντινά, γιατί δεν ήταν το ίδιο κόμμα βέβαια, αλλά της ίδιας τάσης εσωτερικά της Τουρκίας. Δεν ήταν δηλαδή οι κεμαλιστές, ο Ερμπακάν εξέφρασε αυτόν τον άλλο κόσμο. Μάλιστα λίγο και σε πιο θεοκρατικό τρόπο. Νομίζω σωστά το λέω, κύριε Κερίδη, έτσι, για τον Ερμπακάν. Ήταν ο πατέρας. Ο πατέρας, ο πνευματικός, σωστά. Ο μέντορας του ήταν. Ναι, ο μέντορας του. Ο μέντορας του Ερντογάν. Άλλωστε υπό τη σημαία του βγήκε δήμαρχος στην Κωνσταντινούπολη το 1994. Στη συνέχεια έκανε ρήξη με τον Ερμπακάν Ερντογάν και εκπροσώπησε τους μεταρρυθμιστές ανανεωτές μαζί με το Κιούλ της Ισλαμιστικής Πτέρυγας και τα κατάφερε πολύ καλά το 2002. Τα σπάσα και με αυτόν μετά και τώρα τον κυνηγάει στην Πενσιλβάνια που βρίσκεται. Ναι, κύριε Ατρίδη. Με όλους τα σπάσε, τους χρησιμοποίησε, πήρε αυτό που ήθελε και τον Ερμπακάν και τον Γιουλέν. Και στη συνέχεια, αφού πέτυχε το στόχο του, άρχισε να εφαρμόζει το σχέδιά του. Από την αρχή ήταν, άσχετα δεν το έδειξε, το σχέδιο του Ερντογάν ήταν να ισλαμοποιήσει την Τουρκία για να την ελέγξει. Κατάφερε με το πραξικόπημα, εγώ το λέω και έχω κάποιες πληροφορίες, συζήτηκα και με κάποιον ο οποίος είχε ασχοληθεί με θέματα Τουρκίας επάνω στην Κομωτινή, ότι το διοργάνωσε ο ίδιος, προκειμένου να βγάλει απ' έξω τους στρατιωτικούς. Και δεν ήταν τυχαίο ότι πολλούς από αυτούς που δεν μπορούσε να ελέγξει και ανήκαν στο κεμαλικό καθεστώς, τους έκλεισε φυλακή και άλλους αποστράτευσε. Με αποτέλεσμα σήμερα να φτάσει σε ένα επίπεδο που να μην έχει έμπειρους αξιωματικούς, έμπειρους πιλότους. Άρα λοιπόν ο στόχος του ήταν εξ αρχής να μπορεί να γίνει ο παντοκράτορας, ο αυτοκράτορας, δηλαδή ο Ερντογάν να είναι η Τουρκία και η Τουρκία να είναι ο Ερντογάν μέσω της ισλαμοποίησης. Και αυτό προσπάθησε και αυτό έκανε στην Τουρκία. Και το άλλο σχέδιο του ήταν να ισλαμοποιήσει, αν θέλετε να μουσουλμανοποιήσει την Ευρώπη, προκειμένου να το παίξει σε αυτούς που πραγματικά δεν είχαν κάποιο προστάτη, κάποιον υπερασπιστή των δικαιωμάτων τους που ήταν δήθεν καταπιεσμένοι, προκειμένου να δημιουργεί προβλήματα, να τους εργαλειοποιεί, να τους χρησιμοποιεί και να έχει οικονομικά ωφέλη. Αυτά πραγματικά τα πέτυχε. Τώρα θα δούμε από τώρα και στο εξής κατά πόσον αυτή η τακτική του Ερντογάν θα πετύχει ή όχι, διότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Ο Biden μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε ότι εκπέμπει κάποια ενθαρρυντικά μηνύματα και το ότι δίνει προτεραιότητα στα ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι το οποίο ενοχλεί την Τουρκία, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και από εκεί θα πρέπει εμείς να το πάρουμε ως χώρα και να το χρησιμοποιήσουμε εναντίον της Τουρκίας. Και θα πρέπει επίσης να αναπτύξουμε και μια επικοινωνιακή στρατηγική ή αν θέλετε διεκδικητική στρατηγική. Δεν μπορούμε να λέμε εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα εναντί της Τουρκίας. Είναι λάθος. Και η Τουρκία να διεκδικεί τα πάντα. Μπορούμε να διεκδικήσουμε, έχουμε να διεκδικήσουμε πολλά και βεβαίως θα πρέπει σε κάθε συνομιλία, είτε είναι διερευνητικές είτε είναι διάλογος, μιας και ανήκουμε στην Ευρώπη και υπάρχουν και οι σύνοδοι κορυφής, εκεί θα πρέπει πάντοτε να θέτουμε όρους και προϋποθέσεις. Ήταν λάθος που ξεκινήσαμε συζητήσεις χωρίς όρους και προϋποθέσεις με μια Τουρκία που δεν είναι ένα δυτικό κράτος, με έναν Ερντογάν ο οποίος δεν σέβεται ούτε διεθνές δίκαιο, ούτε τις σχέσεις καλής γειτονίας, ούτε ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θέλει νομική λύση, θέλει πολιτική λύση, θέλει δηλαδή να συμφωνήσουν πάνω σε αυτά τα οποία επιδιώκει η Τουρκία. Αυτό είναι αδιανόητο. Άρα λοιπόν, για να μπορούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε τον Ερντογάν, μιας και είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο τα προβλήματα, παρόλο ας το πούμε τη φιλία, την αμέριστη της Γερμανίας με τον Ερντογάν, να θέτουμε όρους και προϋποθέσεις. Έχουμε όπλα στα χέρια μας, έχουμε μπαλαντέρ, έτσι θα το πω εγώ, αρκεί να τα χρησιμοποιήσουμε. Και βέβαια, αν δούμε ότι κάπου σκοντάφτουμε, έχουμε την τελευταία δύναμη, το τελευταίο άσο, να είναι να χρησιμοποιήσουμε το βέτο. Να για να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τα εθνικά μας συμφέροντα. Μόνον έτσι θα πείσουμε
Και βεβαίως δίνοντας έμφαση στην ισχύ που είναι ο νούμερο ένας παράγοντας, διότι όταν έχεις ισχύ, έχεις εξωτερική πολιτική, έχεις ισχυρή διπλωματία και αναπροσαρμόζεις τη διπλωματία σου πάνω στην ισχύ και βεβαίως πετυχαίνεις τους στόχους. Πάνω σκλίνοντας, να πω και το εξής, γιατί έβαλε ψηλά ο κύριος Ιατρίδης, σε καλά έκανε βέβαια. Το ζήτημα με τα δικαιώματα είναι κάτι που ενοχλεί βαθύτατα την Τουρκία και τον Ταγίπ Ερντογάν. Να πούμε, θα το δούμε τώρα, Δημήτρη, και δηλαδή ετοίμασέ μας, σε παρακαλώ, το ρεπορτάζ του Οσμάν Καμπαλά που στέλνει το μήνυμα και σε εσάς, κύριε Κερίδη. Το είδατε ήδη το μήνυμα το οποίο έστειλε προς το ένα τσάνελ, προς την εκπομπή μας και σε εμάς όλους εδώ οι οποίοι συμμετέχουμε. Ενημερώθηκε τις δηλώσεις που κάματε εσείς, κύριε Κερίδη, όπως έκανε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Γενικώς βλέπει ότι αυτό το οποίο το πρωτοφανές υπάρχει στη χώρα της Ελλάδος υπέρ του, στην πατρίδα του, γιατί την Καβάλα λέει πάντοτε είναι η δεύτερη πατρίδα του, είναι η πόλη που ήταν η προγονή του, ο παππούς ήταν εδώ βουλευτής, αλλά και βέβαια, όπως είπατε εσείς, κύριε Ατρίδη, από το πρώτο κομμάτι που ασχολήθηκε ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν, ήταν την άμεση απελευθέρωση του Οσμάν Καμπαλά. Σωστή. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ ευχαριστώ και τους δύο. Και τον... Θα ήθελα, με συγχωρείτε, ναι, κύριε Χατζημπανοβίδη. Παρακαλώ. Μια και είναι ο κύριος Κερίδης, να του απευθύνω ένα ερώτημα και αν θέλει να μου απαντήσει και αν θέλει να το δεχτεί. Κύριε Κερίδη, ποιμένουμε όλοι και φωνάζουμε και ήταν και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και στον τομέα άμυνας στο οποίο ασχοληθήκαμε για το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Θα πρέπει επιτέλους, το είχε εξαγγείλει και ο κύριος Πρωθυπουργός πέρυσι τον Ιανουάριο, πρέπει να γίνει. Θα είναι μια τεράστια βοήθεια για την ενίσχυση των όπλων δυνάμεων. Και το άλλο, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Γιατί δεν το κάνουμε? Ήταν ένα θέμα που μας απασχόλησε, μας απασχολεί και θα ήταν πάρα πολύ επιβοηθητικό όργανο για την κυβέρνηση, για τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να αντιμετωπίζει όλες αυτές τις μικρές ή ακόμη και τις μεγάλες κρίσεις. Ναι, να σας πω ότι όπως ξέρετε το 2021 έχουμε έναν υπερδιπλασιασμό του προϋπολογισμού για εξοπλισμούς. Και μια συνολική αύξηση πάνω από 40% που δείχνει ακριβώς ότι ακόμα και μέσα στις δυσκολίες τις δημοσιονομικές που προκαλεί και η πανδημία, αλλά και η δύσκολη κατάσταση στην οποία έτσι κι αλλιώς βρίσκεται η χώρα μας, δίνουμε προτεραιότητα για να καλύψουμε κενά και να πάρουμε, γιατί πήραμε και κενά, ξέρετε, δεν είναι μόνο τα νέα όπλα, και τα παλιά που έχουμε πρέπει να τα συντηρήσουμε. Πρέπει να συντηρηθούν, ναι, συμφωνώ. Το έτσι. Θέμα δεν είναι αυτό. Σαφώς δώσαμε και δίνουμε και πρέπει και καλώς κάνουμε. Ναι. Το θέμα είναι γιατί δεν δημιουργούμε και αυτό το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Και επιτρέψτε μου να πω, ήδη η Κύπρος, κύριε Κερίδη, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, έχει το Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης. Άρα, αν αυτά τα δύο ταμεία τα συνενώσουμε, θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε αρκετά δις προκειμένου να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας και τα οπλικά μας συστήματα. Και χρειάζεται να τις ενισχύσουμε με έξυπνο τρόπο, με αδιάβλητο τρόπο, γιατί ξέρετε στο παρελθόν, μην το ξεχνάμε αυτό, γίνανε πολλά με τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Και πρέπει να είμαστε με πολύ μεγάλο σεβασμό απέναντι στον ιδρώτα και στο υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Και βεβαίως φτιάξαμε τη θέση Εθνικού Συμβούλου που δεν υπήρχε. Μα δεν αρκεί. Ένα σύμβουλο σε δικαιώσει δεν αρκεί. Είδαμε τα αποτελέσματα. Δεν αρκεί. Ακόμη και τώρα. Αν υπήρχε ένα συμβούλιο, κύριε Κερίδη, με ανθρώπους οι οποίοι, ας το πούμε, θα ήταν από όλους τους χώρους, να είναι και μικρό και ευέλικτο, με άτομα τα οποία είναι αναγνωρισμένα και βεβαίως να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις, θα μπορούσαν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Ένα σύμβουλο εθνικής ασφάλειας δεν μπορεί να είναι σύμβουλο απλώ. Δεν μπορεί, αλλά σιγά σιγά χρήζεται μία υποδομή, ξεκινώντας από το μηδέν, που χρειάζεται, δεν υπάρχει εμβόλια. Από εκεί και πέρα να σας πω, να επιμείνουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πράγματι, η ελληνική διπλωματία θα το θέσει αυτό ως προτεραιότητα, γιατί είναι ένα προνομιακό πεδίο πίεσης προς την Τουρκία. Αφήστε που το πιστεύουμε κιόλας. Και εμείς πάντοτε θέλαμε να στηρίξουμε τη φιλελεύθερη, την καταπιεζόμενη φιλελεύθερη και σε υποχώρηση Τουρκία, του Οσμάν Καβάλα και των λοιπόν έτσι ηρωικών φιγούρων που δίνουν αυτόν τον αγώνα, για να φέρνουμε την Τουρκία στη θέση του απολογούμενου και σε αυτό το τομέα. Η Ελλάδα, ξέρετε, έχει το προνόμιο αυτό ως η παλαιότερη δημοκρατία της περιοχής, η ισχυρότερη. Βεβαίως χρειάζεται και την κατάλληλη εκπροσώπηση. Ανθρώπους δηλαδή, ξέρετε, γιατί έχουμε στείλει διάφορα λουλούδια στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ελληνική Βουλή στο παρελθόν,
ανθρώπους δηλαδή που μπορούν αξιόπιστα να μιλήσουν τη γλώσσα της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε. Αν στείλεις Χρυσαυγίτη, προσέξτε με λίγο, αν στείλεις Χρυσαυγίτη στο Ευρωκοινοβούλιο να καταγγείλει την Τουρκία για παραβίαση της δημοκρατίας, είναι προφανές. Των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά. Να χρησιμοποιήσουμε, κύριε Κυρίδη, το Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας που είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο θα πρέπει από το πρωί μέχρι το βράδυ να ασχολείται με την προβολή της χώρας μας, αλλά και με την προπαγάνδα κατά της Τουρκίας, γιατί μας έχει δώσει πολλά δικαιώματα. Λοιπόν, αυτό επαναβαθμίζουμε εναντίον της. Αυτό το αναβαθμίζουμε με τον νέο κανονισμό του ΙΠΕΞ που ψηφίσαμε την περασμένη Παρασκευή, επειδή εισηγήθηκα και εγώ στην Ολομέλεια τα σχετικά. Είναι πολύ σημαντικό το μέτωπο αυτό. Η Τουρκία είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη και εξοδεύει πάρα πολλά λεφτά στο ίντερνετ και στην προπαγάνδα. Και πρέπει και η Ελλάδα, από τη στιγμή που έχει τα επιχειρήματα, τα πολύ ισχυρά, να τα προβάλλει ακόμα πιο πολύ. Εμείς δεν κάνουμε προπαγάνδα, αλήθειες λέμε ούτως ή άλλως η Ελλάδα. Λοιπόν. Με την έννοια να προπαγανδίσουμε τις θέσεις μας που είναι βάσει του διεθνούς δικαίου και να προπαγανδίσουμε τα κατά της Τουρκίας και τα δικαιώματα που μας έχει δώσει, τα εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλα αυτά που κάνει με τους παράνομους μετανάστες. Την και κατοχή που υπάρχει, την παράνομη στην Κύπρο, η οποία είναι η τουρκική κατοχή. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά τον πτέρρχο, τον κύριο Ατρίδη, τον βουλευτή και τεθνολόγο, τον κύριο Δημήτριο Κερίδη. Να είστε καλά. Και από κοντά στην Καβάλα κάποια χαρά στιγμή. Χαρά μας, σας περιμένουμε. Και τον κύριο Ιατρίδη. Μεγάλη χαρά. Θα πρέπει κάποια στιγμή να σας δούμε από κοντά. Βεβαίως. Θα τελειώσει αυτό. Υπομονή, νομίζω, μέρες. Εμείς θα τα πούμε στην Καβάλα, κύριε Χατζημαρκάκη, οπωσδήποτε. Με χαρά, πτεραρχή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.